Με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών σε λιγότερο από 24 ώρες, η κυβέρνηση αναζητά με έξυπνα μέτρα το βέλτιστο μείγμα ώστε να ανοίξει η αγορά με τη μικρότερη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Open, σημείωσε πως τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν. Το μοντέλο αυτό λοιπόν απέτυχε και τα έξυπνα μέτρα απεδείχθησαν βλακώδη μέτρα. Δηλαδή το να λες τον πολίτη μήνε μέχρι τις 6 τα Σαββατοκύριακα και να τον αναγκάζει να πηγαίνει στις 5 η ώρα να συνοστίζεται στο σούπερ μάρκετ δεν έχει καμία απόδοση. Το κυβερνητικό επιτελείο πάντως αναζητά εδώ και ημέρες βαλβίδες εκτόνωσης ως αντίβαρο στην πίεση που νιώθει ο κόσμος μετά από ένα χρόνο μάχης με τον κορονοϊό. At the same time, we need to be smart in terms of letting people become active again without compromising our main strategy in terms of containing the virus. So that's exactly the balance that we need to strike. Το ρεκόρ κρουσμάτων ψαλίδισε το σχέδιο για σταδιακό άνοιγμα της αγοράς από την ερχόμενη Δευτέρα. Πλέον στο τραπέζι παραμένει μόνο το άνοιγμα κομμωτηρίων και καταστημάτων περιποίησης νυχιών για τις 22 Μαρτίου. Το λιανεμπόριο αναμένεται να ανοίξει με όρους μια εβδομάδα αργότερα. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές δεν αντέχουν άλλο το lockdown. Θα πρέπει άμεσα να ανοίξει η αγορά, τηρώντας σε κάθε περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να στηρίξει οικονομικά τις επιχειρήσεις. Επέλεξαν την πολιτική του lockdown ακορντεόν και αυτοσχεδίασαν με λανθασμένα και εντελώς αναποτελεσματικά μέτρα. Τα μειωμένα έσοδα και η πιθανότητα εκτροχιασμού της οικονομίας, η κόπωση του κόσμου από τα παρατεταμένα μέτρα και η αδυναμία περιορισμού της πανδημίας είναι οι λόγοι που οδηγούν την κυβέρνηση στην αλλαγή μείγματος αντιμετώπισης του κορονοϊού.